Θα μας πει λεπτομέρειες που τα ξέρει πολύ καλύτερα από όλους, βέβαια, ο Πάνος Τιτανής που τα ακούτε και στην εκπομπή Safety Car εδώ στο Λίμπερο 104 μαζί με τον Τάστο Κοτσάνη. Πάνο, τι γίνεται, καλησπέρα. Καλησπέρα. Να σε ευχαριστήσω καταρχήν για την πολύ ευγενική εισαγωγή σου. Να είσαι καλά. Από εκεί και πέρα, το καλό με τον Μικ Σουμάχερ είναι ότι παρότι είχε αυτή τη μέση τιμή των 33G στη σύγκρουση, το πήκε, έφτασε και πιο ψηλά, είναι ότι ήταν μια χαρά. Όλες οι εξετάσεις του βγήκαν καθαρές και πήρε εξιτήριο επί τόπου από το νοσοκομείο, κοιμήθηκε στο ξενοδοχείο του και θα ήταν έτοιμος να τρέξει την επόμενη μέρα εφόσον είχε την πολυτέλεια η Χάς να έχει ένα αυτοκίνητο έτοιμο για εκείνον να αγωνιστεί. Ωστόσο, επειδή έχουμε μπροστά μας πάλι αγώνα ο οποίος είναι μακριά, γιατί μετά τον Μπαχρέιν και τη Σαουδική Αραβία ο τρίτος γύρος είναι σε 2 εβδομάδες στην Αυστραλία, άρα δεν είχαν το περιθώριο να γυρίσουν πίσω στο εργοστάσιο, να γίνει δουλειά κτλ. Φοβήθηκαν ότι ένα νέο ατύχημα θα τους άφηνε χωρίς αυτοκίνητο για την Αυστραλία, οπότε πρετάνευση λογική. Είπανε να μην καταπονήσουν ακόμα περισσότερο και τον Σουμάχερ, γιατί αυτός είναι μια πάνω, πίστα που είναι πολύ εύκολο κάτι να πάει στραβά. Οπότε... Ο Μικ Σουμάχερ είναι γιος του Σουμάχερ. Του Μίκαελ, ας πούμε. Είναι ο γιος του 7 φορές παγκόσμιου πρωταθλητή. Έλα, ο οποίος από του χρόνου, από πέρσι, συγγνώμη, αγωνίζεται στην Φόρμουλα 1. Έχει αναρριχηθεί τις κατηγορίες και πολλοί θα πούνε «Α, είναι ο γιος του μπαμπά του», με αυτό το επίθετο ξεκίνησε να τρέχει χρησιμοποιώντας το επίθετο της μητέρας του, ακριβώς για να μην ξέρουν ότι ήταν ο γιος του μπαμπά του. Και πρωταθλητή στη Φόρμουλα 4, στη Φόρμουλα 3, στη Φόρμουλα 2 και από πέρσι στην Φόρμουλα 1. Είναι άδικο να τον συγκρίνουμε με τον πατέρα του, ουσιαστικά είναι και σε άλλη φάση της καριέρας του. Ας τον αφήσουμε να γράψει τη δική του πορεία και βλέπουμε καλά να είναι το παλικάρι και αυτός και οι υπόλοιποι. Και πότε γιατί, το... όπως είπες, πότε ήταν δύσκολο. Πότε εμφανίστηκε τέλος πάντων με το επίθετό του, του πατέρα του, ας πούμε. Έτρεχε τόσα χρόνια με το επίθετο της μαμάς του, Από την, στα κάτω ξεκίνησε να τρέχει με το επίθετο της μητέρας του. Από την Φόρμουλα 4 και μετά πλέον είχαν αντιληφθεί όλοι ποιος είναι και ήταν, δεν δίνονταν να συνεχίζει κόγνητο, έτσι το καταλαβαίνουμε αυτό. Οπότε από εκεί πέρα μετά είχε το όνομα του πατέρα του και μην ξεχνάμε ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός απαιτεί τεράστια ποσά. Μόνο η Φόρμουλα 4 ξεκινάς με ένα budget ετήσιο από 300-400 χιλιάρικα και χρόνο κατηγορία με την κατηγορία ανεβαίνει. Οπότε από ένα σημείο και μετά για να μπορεί να υπάρχει το κάψιμο για τις καριέρες, μετά χρειαζόταν και το επίθετο. Ποτέ δεν έχω ρωτήσει κάποιον που γνωρίζει έναν ειδικό, όπως καλή ώρα μιλάμε μαζί πάνω, αυτά τα αυτοκίνητα, δηλαδή τώρα αυτή η ερώτηση μου είχε έρθει, αυτή η απορία που έχω εδώ και χρόνια. Αυτό το αυτοκίνητο τώρα που σχεδόν καταστράφηκε το μισό, έτσι, τι γίνεται με αυτό, το φτιάχνουν ή το πετάνε, ας πούμε, τι γίνεται με αυτά, κρατάνε κάποια πράγματα, δεν ξέρω τι γίνεται, δεν ξέρω και πώς να το ρωτήσω κιόλας. Το αυτοκίνητο που τρέκαρε ο Μικ Σουμάχερ, ας πούμε, τι το κάνουν μετά οι εταιρείες, εξαρτάται τη ζημιά. Τώρα αυτό έχει πολύ μεγάλη ζημιά, ας πούμε, τι το κάνουν αυτό το αυτοκίνητο. Κοίταξε να δεις, τα αυτοκίνητα είναι έτσι δομημένα που υπάρχει το cockpit, μια μπανιέρα στη μέση ως κεντρική βάση, κολλάει πίσω τους ο κινητήρας και το κυβότιο και όλα τα υπόλοιπα τριγύρω είναι φιωριτούρες και αντικαθίστανται πάρα πολύ εύκολα. Το ζουμί αυτή τη στιγμή, σε ό,τι έχει να κάνει και με τους κανονισμούς, είναι το τι έχει σωθεί από την υβριδική μηχανή, γιατί κάθε οδηγός έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει συγκεκριμένο αριθμό κομματιών της υβριδικής μηχανής μέσα στη σεζόν. Αχα. Και πολύ θα θέλει η Χάς παρά το γερό χτύπημα κάτι να έχει σωθεί. Για παράδειγμα, ο κινητήρας εσωτερικής κάψης να μην είχε πρόβλημα και να υπήρξε καταστροφή μόνο στα υπόλοιπα μέρη. Η μπανιέρα σίγουρα θα έχει επιβιώσει και ξέρεις, επειδή μιλάμε για το ατύχημα, θα ήθελα να σταθούμε λίγο στα επίπεδα ασφαλείας τα οποία υπάρχουν στη Φόρμουλα 1, ειδικά η σύγχρονη γενιά μονοθεσίων, την οποία σχεδίασε ο δικός μας, ο Νικόλας Τομπάδης, ως τεχνικός υπεύθυνος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας. Σχεδιάστηκε έτσι ώστε τα μονοθέσια του 2020 να έχουν 50% περισσότερη αντοχή σε πλευρικές συγκρούσεις, σαν αυτή η οποία έγινε, γιατί χτύπησε με το πλάι ο Σουμάχερ στο τοίχο, και 80% σε πρόστιες. Και νομίζω ότι αποδείχθηκε ότι έκανε καλά τη δουλειά του. Και εδώ να σου πω και κάτι ακόμα. Σε τέτοιες περιπτώσεις, όσο περισσότερο βλέπεις ένα αυτοκίνητο να διαλύεται και να φεύγουν κομμάτια, τόσο περισσότερη δύναμη από την πρόσκρουση έχει απορροφηθεί κατά τη σύγκρουση. Κάθε κομμάτι που σπάει απορροφά και ένα κομμάτι της σύγκρουσης. Οπότε η ουσία είναι να είναι άθικτο το σασί και
Θα έχεις δει το λεγόμενο φωτοστέφανο, το Hello, που έχει μπει τα τελευταία χρόνια πάνω από το κεφάλι των οδηγών. Είναι ένα μέτρο το οποίο βοηθάει πάρα πολύ για να μην χτυπάνε το κεφάλι τους σε τροχούς ή άλλα υπτάμενα μέρη κατά τη διάρκεια ενός ατυχήματος. Ναι, ναι, έτσι είναι. Δηλαδή είναι απορία μεγάλη αυτά τα αυτοκίνητα, ας πούμε, τι δύναμη, τι αντοχές έχουν και τι τεχνολογία υπάρχουν πάνω σε αυτά τα αυτοκίνητα, έτσι. Πάντως αυτό το ατύχημα... Κοίταξε, μόνο το φωτοστέφανο που υπάρχει, που έχει τοποθετηθεί τα τελευταία 4 χρόνια πάνω από το κεφάλι των οδηγών, μπορεί να κάτσει λεωφορείο πάνω, για να σου το πω έτσι όσο πιο λαϊκά. Σούπερ, και να μην βάζει τίποτα. Μάλιστα. Μάλιστα, ναι, ναι. Αυτή η ταχύτητα που έφυγε στον τοίχο, ας πούμε, ο Μικ Σουμάχερ, αυτό που βλέπω και τώρα στο θέμα που έχετε, ας πούμε, 33G, δηλαδή, εντάξει, ναι, ναι, μιλάμε για... Είναι με 260-270 το συγκεκριμένο σημείο, έχει πατήσει πάνω στα κέρδη, έχει αποσταθεροποιηθεί πλήρως και έχει φύγει καρφί για τον τοίχο. Α, αυτό ήθελα να ρωτήσω, με τι ταχύτητα είναι... φεύγει. Έτσι. Με αυτή που είπες. Εκεί ήταν 260-270, ναι, ναι, ναι. Ήταν 260 και ίσως στροφή. Γιατί είναι στροφή, είναι στροφούλα τέλος πάντων, να το πω έτσι. Κοίταξε, ειδικά έχει τόσο χιλιόμετρα. Πίστα, να σου πω, ειδικά η συγκεκριμένη πίστα της Σαουδικής Αραβίας είναι το ταχύτερο σιρκουί πόλης στον κόσμο. Ναι. Είναι η τέταρτη πιο γρήγορη πίστα σε όλο το πρωτάθλημα και ας είναι με τείχους τριγύρω. Και το συγκεκριμένο κομμάτι στο οποίο ήταν το ατύχημα είναι το φινάλε μιας αλληλουχίας στροφών που ξεκινάνε από την 4 και σκέψω ότι πάνε. Στρίβουν μία αριστερά, μία δεξιά στην 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 με αυτές τις ταχύτητες που σου λέω. Και στην 12 καρφώνουν για να φύγουν για την ευθεία. Άρα επιταχύνει και όλες, είναι με καρφωμένο το πόδι στο πάτωμα. Πατάει πάνω στο κέρμπ, έχει χάσει τον έλεγχο και έχει φύγει. Oh. Δηλαδή είναι με αυτά τα χιλιόμετρα, 2,50, 2,60. Ναι, ναι, ναι. Και στην ευθεία πόσο πάει το κοντέρ που λέγαμε από μικρή, πόσο τερματίζει, μέχρι πού πάει, μέχρι τι ταχύτητα. Μέχρι που μπορεί να πάει ή μέχρι που πηγαίνει η Σαουδική Αραβία. Μέχρι που πηγαίνει η Σαουδική Αραβία, ναι. 3.30 κάπου εκεί. 3.35 μπορεί να φτάσει. Κανονικά τα αυτοκίνητα της μονοθέσιας της Φόρμουλα 1 μπορεί να φτάσουν αρκετά ψηλότερα. Εκεί εξαπλώνται οι εμπρός και πίσω αεροτομές για να μπορούν να κρατάνε λίγο το αυτοκίνητο κάτω για να μπορεί να στρίβει κιόλας. Αλλιώς, αν το ζητούμενο ήταν μόνο ένας αγώνας dragster και μία απόλυτη ευθεία, ναι. Αν δεν κάνω πολύ μεγάλο λάθος, το ρεκόρ το οποίο είχε κάνει η Μπαρκ Χόντα όταν είχε πάει στις αλικές του Μπόνβιλ ήταν στα 450 και κάτι χιλιόμετρα. 450? Πάνε χρόνια βέβαια, οπότε 450. Ναι, 450, λοιπόν, καλά άκουσα, ναι. Λοιπόν, ναι. Αλλά το μεταφέρω με επιφύλαξη το μεγάλο... πόσο ακριβώς ήταν. Η καλή γιατί ευθεία... έχουν περάσει πολλά χρόνια. Σε αυτές τις πίστες που υπάρχουν φέτος, ας πούμε, στο πρωτάθλημα, η καλή ευθεία ποια είναι, δηλαδή η πιο δυνατή, με τη μεγαλύτερη ταχύτητα εννοώ, μπορούν να αναπτύξουν. Κοίταξε, η Μόντσα είναι παραδοσιακά, γι' αυτό τη λένε ναό της ταχύτητας και η μεγάλη ευθεία στο Μπακού επίσης έχουν πολύ ψηλά νούμερα. Πάνε 3.60, πηγαίνουν εκεί πέρα. 3.60, τι ωραία. Mm-hmm. Πώς... Mm-hmm. Πανεύκολο, πανεύκολο. Ξέρεις ποιο είναι το φοβερό. Επειδή είναι μια ερώτηση την οποία έχω κάνει πολλές φορές ο οδηγός της Φόρμουλα 1. Ναι, πώς είναι η ζωή, ο κόσμος άνω των 300 χιλιόμετρων την ώρα. Ναι. Για αυτούς, η στιγμή εκείνη που εμείς την ακούμε τώρα, ακούμε το νούμερο και μας φαίνεται συγκλονιστική, είναι η πιο χαλαρή στιγμή του αγώνα. Γιατί στην ευθεία χαλαρώνουν. Αναπνέουν, κάνουν ανασυγκρότηση. Ναι. Παρότι πηγαίνουν με 300+, το δύσκολο για τους οδηγούς της Φόρμουλα 1, τα G αρχίζουν και βαράνε όταν στρίβεις από τις στροφές και τις καμπές. Γιατί είναι το μονοθέσιο καρφωμένο αεροδυναμικά στο πάτωμα και εκεί αρχίζει η πραγματική καταπώνηση. Και θα σου φέρω ένα παράδειγμα γι' αυτό. Ο Κέβιν Μάγνουσεν, ο οποίος επέστρεψε τελευταία στιγμή στη Φόρμουλα 1 φέτος, αντικαθιστώντας τον Ρώσο, τον Νικίτα Μάζεπιν, ήταν ένα χρόνο εκτός. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία του, επειδή μπήκε τελευταία στιγμή στο αυτοκίνητο, δεν ήταν η κανονική κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Λοιπόν, στον αγώνα της Σαουδικής Αραβίας πραγματικά υπέφερε ο αφιένος του. Από ένα σημείο και μετά έλεγε ότι δεν μπορούσε απλά να οδηγήσει. Γιατί σκέψου ότι είναι σαν να σου τραβάνε συνεχώς το κεφάλι από μία πλευρά. Και αν δεις και εσύ και οι ακροατές σας βιντεάκια στο online, με τη γυμναστική που κάνουν οι οδηγοί, το κομμάτι που προσπαθούν, που τους τραβάνε το κεφάλι με ειδικά μηχανήματα και προσπαθούν να αντισταθούν, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Όπω, ναι, ναι, ναι. Φαντάζομαι. Πάντως, αν δεις κανένα στιγμιότυπο με κάμερα εσωτερική που λένε από τα αυτοκίνητα, από μέσα, πώς φεύγουν και πώς πηγαίνουν και πώς παίρνουν τις στροφές, μόνο από την τηλεόραση, ας πούμε, ζαλίζεις βλέποντας όλο αυτό. Και με τις ταχύτητες που έχουν μέσα, βέβαια, έτσι. Αυτό είναι. Δεν,
Είναι, δεν το λένε τυχαία μαγικό κόσμο της Φόρμουλα 1, είναι σε ένα επίπεδο πολύ, πολύ μακριά από αυτά του κοινού συνητού, γιατί ακόμα και οι οδηγοί οι οποίοι έχουν βρεθεί εκεί πληρώνοντας κάτι παραπάνω, ακόμα και αυτοί για να βρεθούν σε αυτό το επίπεδο πρέπει να είναι εξαιρετικοί οδηγοί ούτως ή άλλως, όπως είναι ο Λαντ Στρόλ για παράδειγμα ή ο Νίκολα Λατίφη. Για την ιστορία να πούμε και κλείνοντας πάνω, χθες τι έγινε στο Σαουδική Αραβία, στο Μπαχρέιν, ποιος κέρδισε? Και αν... Είχαμε μία ακόμα, μία ακόμα συγκλονιστική μονομαχία ανάμεσα σε Ferrari και Red Bull, που αποδεικνύεται ότι θα είναι οι δύο μεγάλοι μονομάχοι του 2022. Πηγαίνουμε σιγά σιγά σε μία οδηγοκεντρική κόντρα όπως πέρσι, πάλι Verstappen, αλλά αυτή τη φορά με αντίπαλο τον Charles Leclerc της Σκουντερία. Ενώ στην πρεμιέρα της του Μπαχρέιν επικράτησε ο Leclerc. Στην Σαουδική Αραβία ήταν η σειρά του Verstappen μετά από μια συγκλονιστική μονομαχία που είχαν, ειδικά οι τελευταίοι 8 γύροι ήταν thriller, άλλαξαν θέσεις 1, 2, 3, στην τέταρτη φορά ο Verstappen 3 γύρους πριν το φινάλε έκανε το αποφασιστικό προσπέρασμα και παρέμεινε στην κορυφή, πήρε την νίκη και ξαναμπήκε δυναμικά στο παιχνίδι υπεράσπισης του τίτλου του. Πάντως και η Ferrari στους κατασκευαστές και ο Leclerc στους οδηγούς παραμένουν στην κορυφή της βαθμολογίας. Μάλιστα, Φεράρι. Λοιπόν, ο Σάινθ που βλέπω είναι γιος του Σάινθ που ήταν στο WRC. Γιατί εγώ το Σάινθ το θυμάμαι από το WRC. Έτσι. Και ο μπαμπάς Κάρλος ήταν στην πίστα της Σαουδικής Αραβίας και όπου το επιτρέπουν οι συνθήκες είναι εκεί να παρακολουθήσει. Α, είναι στο team εκεί με το γιο του, εννοείς. Ως θεατής. Δεν έχει κάποια εμπλοκή για κάτι περισσότερο. Ξέρεις, ακόμα και οι μπαμπάδες οι οποίοι ήταν από Φόρμουλα 1, όπως για παράδειγμα ο μπαμπάς του Verstappen, ο γιος Verstappen, ναι, ο οποίος έτρεχε με τον μπαμπά του Σουμάχερ, έτσι, παλιότερα. Είναι απλά εκεί για να συνοδεύουν τα παιδιά τους και δεν έχουν εμπλοκή στις ομάδες. Οι ομάδες νομίζω ότι δεν θέλουν να έχουν τέτοιους επιπλέον πονοκεφάλους πάνω από το κεφάλι τους, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι ένας μπαμπάς σε τέτοιες περιπτώσεις μάθουν κακό συμβούλο. Μάλιστα. Πάνω σε Ιτανίδη, σε ευχαριστούμε πολύ για τα όσα μας μετέφερες. Είδες, γίναμε σοφότεροι ακούγοντας. Αυτά βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε τις εικόνες, παρακολουθούμε τέλος πάντων. Αλλά οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κάνουν τη διαφορά πάντα στη ζωή. Σε ευχαριστώ, Πάνο.